Στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες δεν έχουν τίποτα άλλο να προσδοκούν από την κυβέρνηση και από ένα πρωθυπουργό, εκτός από το να περιμένουν, όπως πολλές φορές υπονόησε ο κύριος Μητσοτάκης, το 2027, μπας και δουν τότε καλύτερες μέρες. Στη ΔΕΘ τον ακούσαν πριν από μερικές μέρες να προσπαθεί να αναστείλει την αποδρομή της κυβέρνησής του και να καλύψει τις συνεχιζόμενες διαχειριστικές αποτυχίες. Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες κάλπες και όχι στα τεράστια κοινωνικά αδιέξοδα που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Η κατάσταση στη χώρα μας, η κατάσταση στην Ελλάδα του 2024, συνεχίζει να πληγώνει καθημερινά τους πολίτες. Σήμερα το πρωί με το πρώτο κουδούνι, υπάρχουν 1.000 τμήματα λιγότερα στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας. Δάσκαλοι σε νησιά κοιμούνται στα αυτοκίνητα, διότι πάρα πολύ απλά δεν μπορούν να πληρώσουν τα πανάκριβα ενίκια. Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν σε λίστες ντροπής για ένα χειρουργείο, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται στα όρια της εξάντλησης για να κρατήσει όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στη χώρα μας αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι η δεύτερη χειρότερη από τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ξεπερνάει μόνο η Βουλγαρία. Η ανεργία των νέων γυναικών χτυπά κόκκινο και εκεί ακόμα έχουμε μια θλιβερή πρωτιά σε όλη την Ευρώπη. Ισχυρά ολιγοπόλια έχουν συγκροτηθεί σε πολλούς και κρίσιμους τομείς της εγχώριας αγοράς, στην υγεία, την ενέργεια, τα τρόφιμα, τις τράπεζες, όπως επισημαίνει ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος. Και όλα αυτά τεράστια εσχροκέρδια δημιουργούν στην πλάτη του ελληνικού λαού καθημερινά. Στη σημερινή Ελλάδα απλώνται τύχη για τους μη προνομιούχους, τη μεσαία τάξη και τη νέα γενιά. Η ελληνική περιφέρεια ερημώνει. Τα χωριά μας, τα αγαπημένα μας χωριά, σε λίγο θα είναι χωριά φαντάσματα. Οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας παρατηρούν καθημερινά το τρένο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να περνά από μπροστά τους ως άλλη μια χαμένη ευκαιρία, αλλά πάντα στο πρώτο βαγόνι ξανά η κολλητή του κύριου Μητσοτάκη και η εγχώρια ολιγαρχία. Κύριε Μητσοτάκη, ένα χρόνο μόλις από την νίκη σας στις εκλογές του 2023, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι έχετε αποτύχει παταγωδώς. Και όπως υπονοήσατε με το γνωστό μνημείο αλαζονίας σας, αν σας χάσουμε, θα χαθούμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αν σας χάσουμε, είναι σίγουρο ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Και αυτό φαίνεται από το ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στην παρακμή που έχετε προκαλέσει. Γιατί πολύ απλά ελπίζουν σε μια πιο δίκαιη κοινωνία, σε μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, σε μια πιο ανθεκτική πατρίδα με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες. Και σήμερα εν τέλει αυτό είναι το μεγάλο χρέος του ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι το μεγάλο χρέος της Δημοκρατικής Παράταξης. Να αξιοποιήσουμε και να απελευθερώσουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου για να δώσουμε προοπτική και αξιοπρέπεια σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.